Κυρίες, κύριοι, χαίρετε. Είμαι ο Κώστας ο Μάρκο και σήμερα έχω μια εκπομπή όπου θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο της εξωτερικής φοράς από το κατάστημα κράτης της Φελίου, τον Αλέξη τον Γκατσάλη, έναν άνθρωπο όλοι που γνώριμο εδώ στο νομό Κρεβενών, με πολύπλευρη προσφορά στον τόπο μας. Αλέξη, να σε καλωσορίσω εδώ στο Σούπερ 28. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Για να μπορέσουμε κι εμείς να πούμε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η υπηρεσία μας. Φυσικά, θα ξεκινήσουμε λοιπόν, Αλέξη, την κατάσταση που επικρατεί στα καταστήματα λιποκράτησης και φυσικά στον νομό Κρεβενών. Είναι πανελλήνιο το φαινόμενο. Η εγκληματικότητα έχει φτάσει στα ύψη λόγω της έλευσης πολλών αλλοδαπών και ελάθρων μεταναστών. Το κυριότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα σοφρονιστικά καταστήματα είναι η πληθώρα των κρατουμένων που υπάρχουν. Δηλαδή, όταν ένα σοφρονιστικό κατάστημα είναι για χωρητικότητα 200 και 300 άτομα και στεγάζονται μέσα 700 και 800, καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να ελεγχθεί. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Και από την άλλη, δεν είναι επαρκές το προσωπικό για να αντιμετωπίσει τις καταστάσεις αυτές. Αυτά είναι τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα σοφρονιστικά καταστήματα. Ελλείψεις δεσμοφυλάκου. Ελλείψεις προσωπικού. Τεράστιες ελλείψεις. Από ό,τι γνωρίζω στατιστικά, νομίζω ότι πανελλαδικά οι κρατούμενοι έχουν φτάσει στις 13 με 13.500 και αυξάνονται. Μιλάμε για ένα ποσοστό όμως 60 με 70% των οποίων είναι αλλοδαποί. Και το προσωπικό παραμένει το ίδιο και όχι μόνο το ίδιο, μειώνεται γιατί συνταξιοδοτούνται άτομα και μένουν κενές οργανικές θέσεις και μιλάμε ότι οι υπάλληλοι πρέπει να είναι γύρω στους 2-300. Καταλαβαίνετε, ένα ποσοστό 1 προς 10. Μάλιστα. Αλέξη, αυτές οι φυλακές που δημιουργούνται τώρα στο Δομοκό, οι ψήσεις ασφαλείας, τι γίνεται με αυτές, λοιπόν, Αλέξη, και τι θα γίνει εκεί πέρα? Από τις πληροφορίες και από την ενημέρωση που έχουμε, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Δημοσίας Τάξεως θέλησε να κάνει ένα κατάστημα υψίστης ασφαλείας. Διότι έχει διετελέσει όμως και Υπουργός Δικαιοσύνης, γνωρίζει ποια είναι τα προβλήματα. Τα προβλήματα που ουσιαστικά υπάρχουν, εμείς δεν λέμε να μην γίνει ένα κατάστημα υψίστης ασφαλείας, να γίνει. Αλλά θέλει εξ ολοκλήρου να το αναλάβουν η ελληνική αστυνομία. Εμείς είμαστε αντίθετοι σε αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Να το αναλάβει. Γιατί δεν έχουμε πρόβλημα με το υπάρχον προσωπικό της αστυνομίας, αλλά δεν γνωρίζουν τις όλες καταστάσεις της φυλακής. Η υπηρεσία τους είναι για άλλα πράγματα και τους βάζουν να κάνουν εντελώς άλλα πράγματα. Μάλιστα. Αλέξη, έχεις πάρα πολλά χρόνια υπηρεσία, ένας υπάλληλος έντιμος. Για πες μας τώρα τα καθήκοντα, Αλέξη, εξωτερικών και εσωτερικών φρουρών. Ο διαχωρισμός. Εγώ θα σας μιλήσω για τα καθήκοντα του εξωτερικού φρουρού. Μάλιστα. Τα καθήκοντα μας... και πρόεδρος, έτσι. Ναι. Ιδιαίτερα αγαπητός στους συναδέλφους και όχι μόνο. Ναι. Τα καθήκοντα του εξωτερικού φρουρού πρώτον είναι η φύλαξη του καταστήματος κράτησης και περιμετρικά και πάνω από τις Σκοπιές. Και έχουμε και το δύσκολο κομμάτι των μεταγωγών. Που για μένα είναι το πιο δύσκολο όταν για να γίνει ένα ένθερμο επεισόδιο. Εκεί είναι το πιο δύσκολο κατά με κομμάτι. Αυτά είναι τα καθήκοντα του εξωτερικού φρουρού. Μάλιστα. Λοιπόν, σαν λέξη εδώ στις φυλακές Κρεβενών, τουλάχιστον μέχρι στιγμής το απευχόμαστε φυσικά, δεν είχαμε κανένα έτσι περιστατικό διαφυγής κρατουμένων. Λοιπόν, αυτό δείχνει την πολύ καλή δουλειά που γίνεται στο κατάστημα κράτησης Φελίου, έτσι. Ακριβώς. Και ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως δεν μπορεί να κατανοήσει ότι η εξωτερική φορά μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια, στα 15 χρόνια που είμαστε υπηρεσία, δεν έχει δώσει δείγματα ούτε διαφθοράς και ούτε δείγματα δηλαδή να έχουμε αποδράσεις κρατουμένων. Στατιστικά μπορούμε να πούμε ότι είμαστε άριστοι και πάνε να απαξιώσουν σε εισαγωγικά τη δουλειά μας. Εμείς θα μας βρουν ακριβώς αντίθετοι σε αυτό το θέμα. Όσο για το άλλο θέμα υπάρχει τρομερή συνεργασία και με τα παιδιά τους εσωτερικούς μέσα. Γιατί αυτό είναι συνδετικός κρίκος, υπάρχει αλληλοβοήθεια η μέσα με τους έξω ή έξω με τους μέσα. Και εμείς δεν έχουμε κανένα παράπονο και λειτουργούμε πάρα πολύ ομαδικά. Μάλιστα. Αλέξη, μια δύσκολη ερώτηση τώρα. Βλέπουμε κατά διαστήματα να μπαίνουν κινητά στους φυλακισμένους. Από πού, Αλέξη, μπαίνουν αυτά τα κινητά?
Πώς γίνεται αυτό? Κοιτάξτε να δείτε. Αλλά επειδή μέσα στους πολλούς υπαλλήλους θα υπάρχουν και 2-3 επίοργοι, έτσι κατά την... Εγώ να σας εξηγήσω για αυτό το θέμα. Επειδή υπάρχει μεγάλη έλλειψη υλικοτεχνικών υποδομών στις φυλακές. Δηλαδή τι εννοώ? Μηχανήματα να ανιχνεύουν και είναι ουσίες ναρκωτικές και κινητά δεν υπάρχουν. Δεν είναι υψίσης τεχνολογίας οι φυλακές για να μπορούν να περάσουν. Δεν μπορούμε να επιρρύψουμε ευθύνη σε κανέναν. Σε κανέναν. Δηλαδή το να κάνουμε εικασίες είναι το πιο εύκολο πράγμα. Εδώ πρέπει να μιλήσουμε χειροπιαστά. Πολύ να έχουμε τα κατάλληλα στοιχεία. Εγώ δεν μπορώ να σας πω ούτε πώς περνάει ούτε ποιος τα περνάει. Αλλά όταν έρχονται όμως κρατούμενοι από άλλες φυλακές, όταν υπάρχει πληθώρα μέσα των φυλακισμένων, αυτά τα άτομα πρέπει να μπαίνουν σε ειδικά κελιά που κάθονται 2 και 3 μέρες και ελέγχονται, να μην πω ότι ελέγχονται καθημερινά, γιατί μπορεί να έχουν ναρκωτικά, να έχουν ουσίες μέσα στο στομάχι τους και να τα βγάζουν. Αυτά πρέπει να τα ελέγχουν. Με την πληθώρα των κρατουμένων δεν γίνονται αυτοί οι έλεγχοι. Δεν μπορούν να γίνουν. Υπάρχει τρομερός συνωστισμός. Σωστά. Άρα δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Μάλιστα. Αλέξη, λοιπόν, θέλω την άποψή σου και το σχολιασμό σου για τα γεγονότα που συνέβησαν στην Ιγρήτα. Δύσκολο κομμάτι, Αλέξη, αυτό, αλλά εσύ είσαι ένας έμπειρος δεσμοφύλακας, όπως είπαμε, με πάρα πολλά χρόνια στη δουλειά. Έναν σχολιασμό, ναι, έναν ταπεινό σχολιασμό. Επειδή έχω διατελέσει και μερικά χρόνια και στα δικαστήρια, στην εισαγγελία, και θα σας μιλήσω λίγο και για το νομικό κομμάτι. Είχαμε ένα ατυχές περιστατικό ενός συναδέλφου. Κανείς δεν λέει το αντίθετο. Σωστά. Πολύ σωστά. Ναι. Έχει πάρει τεράστια δημοσιότητα χωρίς λόγο. Εννοώ χωρίς λόγο. Γιατί τα κανάλια, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, των οποίων απευθύνεις και εσείς αυτούς, προσπαθούν να βρουν. Να μεγαλοποιήσουν. Να μεγαλοποιήσουν. Ναι. Εμένα το μυαλό μου πηγαίνει αλλού. Δεν ξέρω, όχι τα τοπικά, τα πανελλήνιας εμβέλειας, ίσως προσπαθούν να έχουν πρώτο θέμα ειδήσεων εκεί για να μπορέσουν να περάσουν άλλα γεγονότα. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο, οι συνάδελφοι, όπως σας έχω πει, αντιμετωπίζουν με την πληθώρα πάρα πολλά προβλήματα που δεν υπάρχουν το κατάλληλο προσωπικό. Οι νόμοι δεν είναι πάρα πολύ αυστηροί για τους συγκεκριμένους κρατουμένους. Υπάρχει γενικά μια ελευθερία, όχι από τους υπαλλήλους, από το κράτος. Σωστά. Εμείς δεν μπορούμε να έρθουμε αντιμέτωποι με τους νόμους. Η δουλειά μας είναι συγκεκριμένη και πρέπει να κάνουμε τα συγκεκριμένα πράγματα. Αλλά όταν έχει γίνει αυτό το ατυχές περιστατικό, όλοι είμαστε εμβρασμό ψυχής. Να μην λέμε τα πράγματα έξω, από μέσα, τα αντιμετωπίζεις διαφορετικά. Κάνουν συνέχεια τα κανάλια μία για τον Αλβανό κρατούμενο και δεν έχει αναφερθεί κανείς για το συγκεκριμένο υπάλληλο, τον οποίο έχει κλείσει ένα σπίτι. Ότι έχει αφαιρέσει σίγουρα, ναι, έχει αφαιρέσει το παλεύει τώρα. Ακριβώς. Να αντιμετωπίσει τα προβλήματα και να εξηγήσει τα παιδιά, Αλέξη. Εμένα, σαν υπάλληλο, έτσι, αυτά τα πράγματα και σαν συνάδελφο με ενοχλούν αφάνταστα. Μάλιστα. Που δεν έχει πει κανένα κανάλι για το συγκεκριμένο συνάδελφο. Αλλά σίγουρα οι ενέργειες των υπαλλήλων μπορεί να μην γίνανε με συγκεκριμένο τρόπο. Δεν ξέρω τι ακριβώς γίνονται. Ακούμε εικασίες και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Δεν έχω πλήρη εικόνα για να σας πω. Να αποφανθούν τα δικαστήρια. Ακριβώς. Ακριβώς. Θα αποφανθεί η δικαιοσύνη. Μάλιστα. Εμείς όμως, σας το λέω, ότι ανοιχτά είμαστε υπέρ των υπαλλήλων. Μάλιστα. Πολύ σωστά. Αλέξη, τώρα να πάμε στο εύκολο κομμάτι. Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει προσφέρει πάρα πολλά εδώ στο ριβέτο του αθλητισμού και στην πολιτική γενικά. Να πάρουμε πρώτα από τον αθλητισμό, έτσι. Τον οποίο έχει υπηρετήσει πάρα πολλά χρόνια ως αθλητής του μπάσκετ, ένας πολύ καλός μπασκετπολίστας. Άλλωστε το έχουν πει πανελλημμένος εδώ, συμπαίκτης με τον Διαμαντίδη. Και όλοι γνωρίζουμε τις σχέσεις και τη φιλία με τον Διαμαντίδη, έτσι. Ναι. Λοιπόν, θέλουμε τώρα να μιλήσουμε για τον αθλητή. Αθλητή τον Αλέξη τον Κατσάλη. Ξεκίνησε με πολλές περγαμηνές. Από τον Πρωτέα, μεταπήδησε στον Ηρακλή. Για πες μου λίγο τη σταδιοδρομία σου γενικά. Ναι. Ουσιαστικά μπορώ να πω ότι ξεκίνησα αρκετά μεγάλος για τον μπάσκετ, σε μια ηλικία που σήμερα τα παιδάκια ξεκινάνε στην ηλικία των 8, των 9 χρονών. Εγώ μπορώ να πω ότι ξεκίνησα αρκετά μεγάλος στην ηλικία των 13 με 14 χρονών. Σωστά. Γιατί τότε ήταν υποβαθμισμένο το μπάσκετ.
ήταν άλλα αθλήματα στην επιφάνεια. Εντάξει, εγώ ασχολήθηκα αρχικά με τον Στίβο και μετά, λόγω και του αδερφού μου που έπαιζε μπάσκετ, ας πούμε, μπόρεσε και με κέντρισε και το αγάπησε αυτό το άθλημα. Είχαμε μια ραγδαία εξέλιξη λόγω του ότι υπήρχε τρομερή αγάπη. Όχι τόσο πολύ της τεχνικής, γιατί δεν υπήρχαν οι κατάλληλοι προπονητές παλιά, όσο της υπερβολικής. Γι' αυτό λέω μερικές φορές ότι ο Στίβος είναι η μάνα όλων. Αν ένας αθλητής θέλει να διακριθεί και να κάνει πράγματα παραπάνω, πρέπει να ξεκινήσει από Στίβο. Γι' αυτό και όλοι οι μεγάλοι προπονητές και σημάδες έχουν το Στίβο σαν το πρωταρχικό κομμάτι. Ναι, μεταπίθησα στον Ηρακλή, αλλά δεν έκανα την κατάλληλη υπομονή. Γιατί είχα φτάσει σε ένα πολύ υψηλό σημείο. Τέλος πάντων, εγώ δεν μετανιώνω για τίποτα. Ξαναγύρισα πάλι, ναι, έπαιξα εδώ στον Πρωτέα. Στη ΓΑΜ Εθνική ανεβάσαμε την ομάδα. Έχω πάει στον Πιερικό Κατερίνης, μετά στην Καστοριά, όπου ήμουν πάρα πολύ τυχερός, στον οποίο είχα προπονητή τον Κώστα, τον Μπιλαφίδη και τον Δημήτρη τον Διαμαντίδη, τον οποίο ήταν μικρός και ήταν το αγαπημένο μου παιδί, και αυτός ήταν, δηλαδή ήμασταν κολλητοί, όπου και αν πήγαινα ήταν μαζί μου. Έχω επικοινωνία εβδομαδιαία, θα μιλήσουμε, ήδη αν δεν είχε τους αγώνες θα ερχόταν και στα Γρεβενά, μου υποσχέθηκε θα έρθει το καλοκαίρι στα Γρεβενά. Πολύ θα μιλήσουμε. Θα μιλήσουμε, ναι. Μετά την Καστοριά έφυγα, επειδή μετακομίσαμε τη γυναίκα μου στην Αθήνα και έχω παίξει σε δύο ομάδες εκεί στην Αθήνα, στον Αστέρα Πολυγόνο και στον Άρη Νίκιας, ο οποίος ήταν για μένα ένα πολύ ωραίο μάθημα ζωής, καταπληκτική εμπειρία, γιατί η πρωτεύουσα της Αθήνας, το τοπικό πρωτάθλημα είναι το κάτι διαφορετικό. Είναι διαφορετικό. Είναι μεγάλη διαφορά. Μεγάλη διαφορά, δηλαδή μιλάμε για Αλφα Αθηνών, παίζαμε φιλικά με ομάδες Β' Εθνικής και Α2 και ήμασταν σχεδόν εισάξεις. Τα γήπεδα γεμάτα, οι προπονητές να κάνουν παρέλαση Α1, διαιτητές Α1 πάντα, και ήταν καταπληκτική εμπειρία. Και μετά ξαναγύρισα εδώ στον Πρωτέα, όπου ανέλαβα και προπονητής. Και τώρα είσαι προπονητής στην ομάδα του Αγίου Βασιλείου. Ναι, δεν μπορώ να πω ακριβώς προπονητής. Είμαστε μια παρέα. Αυτό που σου έχω πει, Κώστα, και άλλη φορά, μια παρέα, και ευχαριστιόμαστε αυτό που κάνουμε. Λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, τα παιδιά δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε όλες τις προπονήσεις. Είναι ερασιτεχνικό, είναι μια καλή ομάδα. Πηγαίνουμε και ευχαριστιόμαστε αυτό που κάνουμε. Να φανταστείς ότι στον πρώτο γύρο ήμασταν σχεδόν στην πρώτη θέση και μπορεί να κάνουμε το άλμα, αλλά εντάξει, λόγω κάποιων τραυματισμών των παιδιών, μείναμε αρκετά πίσω. Δεν μας πτωεί αυτό. Εμείς είμαστε ευχαριστημένοι και συνεχίζουμε πάλι με την ίδια όρεξη. Μάλιστα. Αλέξη, ο Πρωτέας φέτος έχει μια εντυπωσιακή πορεία, έτσι. Να. Τεχνικός ο Γιάννης ο Κασιώτης, νέο παιδί, με φιλοξενία. Βλέπουμε εκεί στον Πρωτέα όλα λειτουργούν, Αλέξη μου, όπως και στα προηγούμενα παιχνίδια, σε επαγγελματικά πρότυπα. Έτσι. Ναι. Τα πάει πάρα πολύ καλά. Ο πρόεδρος ο Μπάμπης ο Πενλίδης και τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως και λοιπόν ο τεχνικός. Και εδώ πρέπει να πούμε, λοιπόν, Αλέξη, έχουν ακαδημίες. Άλλωστε, η παιδική ομάδα τώρα θα συμμετάσχει στην τελική στους πανελλήνιους αγώνες παιδών, έτσι, που διεξάγονται στην Καλαμαριά. Έτσι, και πες μας λίγο, Αλέξη, που είσαι εκεί. Κοιτάξτε, αυτή η προσπάθεια του Πρωτέα έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια. Όταν θέλεις να έχεις ένα καλό όνομα, μια καλή ομάδα, πρέπει να υπάρχουν ακαδημίες. Χωρίς ακαδημίες δεν λειτουργεί ομάδα. Είναι η ραχοκοκαλιά της ομάδας. Ο Γιάννης ο Χασιώτης είναι ένας καινούριος τεχνικός, τον οποίο έχω πει και πιο παλιά και το ξαναλέω και τώρα, γιατί μπορεί να ακουστήκανε κάποια. Ένας προπονητής, για να καταστρώσει το σχέδιο και το πλάνο του, θέλει χρόνο. Θέλει πίστοση χρόνου και υπομονή. Η υπομονή είναι η μάνα όλων. Πρέπει να κατανοήσουν όλοι ότι το καινούριο πλάνο, το καινούριο σχέδιο που έχει κάθε προπονητής στο μυαλό του, θέλει χρόνο και υπομονή. Το ξαναλέω. Ευτυχώς στην ομάδα κάνανε υπομονή. Υπάρχει μια φουρνιά παλιών παικτών, οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλοί παίκτες, επαγγελματίες, παίκτες εισαγωγικά επαγγελματίες, έτσι, και αυτό φαίνεται με τα αποτελέσματα στις τελευταίες αγωνιστικές, ότι η ομάδα έχει συνέχεια επιτυχίες. Πρέπει να συνεχίσουν έτσι. Οι ακαδημίες λειτουργούν σε πολύ καλό βαθμό. Σε επαγγελματικά πλαίσια, θα λέγω εγώ, Αλέξη. Ναι, σε επαγγελματικά πλαίσια. Το παιδικό πρωτάθλημα κάνει μια αξιέπαινη προσπάθεια και έχει φτάσει ένα βήμα πριν την τελική φάση. Δεν ξέρω τα παιδιά τι θα κάνουν την επόμενη εβδομάδα. Μακάρι να περάσουν. Στην Καλαμαριά. Ναι. Έτσι. Και συνεχίζουν πάρα πολύ καλά. Μάλιστα, Αλέξη, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όλοι σε γνωρίζουμε, όλοι σε αγαπούμε.
Όλοι οι συμπολίτες μας θα πούν μόνο καλά λόγια για σένα. Έχεις μια μεγάλη και πολύπλευρη προσφορά εδώ στον τόπο μας, σε όλους τους τομείς, είτε στον αθλητισμό, είτε στην πολιτική. Γιορτές τώρα, Πάσχα, μέσα από το Σούπιο 28 θα δώσεις και εσύ τις ευχές, ναι. Άλλωστε είσαι ένα δημόσιο πρόσωπο. Ναι. Έρχεται το Πάσχα. Αυτό που προέχει πρώτα απ' όλα είναι η ηρεμία, η οικογενειακή γαλήνη για όλους. Και από εκεί και πέρα. Και αλληλεγγύη, αλληλεγγύη και αγάπη. Η αγάπη είναι το όπλο όλων. Αν δεν υπάρχει αγάπη, δεν υπάρχει τίποτα. Μάλιστα. Χρόνια σας πολλά. Καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση. Ευχαριστούμε λοιπόν τον Αλέξη Κατσάλη. Όλοι τον γνωρίζουν, όπως είπαμε και προηγουμένως, να μην γινόμαστε και κουραστικοί. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει προσφέρει πάρα πολλά στον τόπο μας. Να συγχαιρεθούμε κι εμείς. Καλό Πάσχα. Καλές γιορτές. Υγεία. Ψυχική ανάταση και θα είμαστε εδώ τις επόμενες μέρες να πούμε πιο πολλά. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν για ακόμη μια φορά τον Αλέξη Κατσάλη και του εύχομαι εκπλήρωση όλων των. Όπως θα θέλει ο Αλέξης. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ.